Μια γραμμή εντολών και γράφουμε μια εντολή. Ωραία. Και εκεί γράφουμε την εντολή. Όταν εγώ πατήσω το Enter, τι γίνεται από πίσω στο παρασκήνιο, χωρίς εγώ να το καταλάβω. Τώρα θα μάθουμε όλα τα βήματα τα οποία γίνονται με σκοπό να είμαστε σε θέση εμείς να το υλοποιήσουμε αυτό στην πράξη. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δείχνω λίγο τη διαδικασία που είχαμε δει μέχρι τώρα στο προηγούμενο εργαστήριο κυρίως και εξηγώ τι γίνεται στην περίπτωση που είμαι εγώ εδώ και γράφει μια εντολή. Τι γίνεται στο παρασκήνιο. Ωραία. Κάποια τα είχαμε δει την προηγούμενη φορά και θα συνεχίσουμε να δούμε και κάποιες κλίσεις ακόμα που τις οποίες χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Μπας, ο οποίος σε κάποια φάση εμείς πατάμε μια εντολή. Ωραία. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την εντολή, το να μπορέσει το σύστημα να εκτελέσει την εντολή, κάνει το εξής. Πρώτα απ' όλα, καλεί μια κλίση for, την οποία την έχουμε δει την προηγούμενη φορά. Ωραία. Με το που καλέσει μια for, αμέσως μετά έχουμε δύο διεργασίες. Το θυμάστε αυτό. Θα πάρουμε λίγο και τους αριθμούς των διεργασιών για να το έχουμε όλο το set. Λοιπόν, υποθέτουμε ότι ας πούμε η διεργασία bus έχει τον αριθμό 80. Δηλαδή, η διεργασία την οποία τρέχω τώρα έχει ένα process ID. Εδώ στη δικιά μας περίπτωση ο φιλίος bus έχει αριθμό διεργασίας 80561. Για λόγους συντομίας θα έβαλα ένα μικρό αριθμό. Ωραία. Τι γίνεται όταν τρέξω εγώ μια εντολή λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, εκτελείται μια fork. Συνήθως που έχουμε την εκτέλεση μιας fork, έχουμε δύο διεργασίες. Η μία διεργασία που συνεχίζει να είναι ο φλοιός bus με αριθμό 80 και μια νέα διεργασία που δημιουργήθηκε, την οποία υποθέσουμε ότι έχει τον αριθμό 81. Ωραία. Τι κάνει η νέα διεργασία σε σχέση με την παλιά? Προς το παρόν με τη fork εκτελούν και οι δύο τον ίδιο κώδικα. Δηλαδή, έχει κλωνοποιήσει ο φλοιός bus τον εαυτό του με μια fork και κάνει ό,τι κάνει και ο φλοιός. Εμείς δεν θέλουμε βέβαια αυτό, θέλουμε να εκτελέσουμε μια εντολή. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αλλάξουμε τον κώδικα της νέας διεργασίας, να μην κάνει ό,τι έκανε η πατρική διεργασία, να κάνει κάτι άλλο. Τι άλλο? Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον κώδικα με ένα εκτελέσιμο αρχείο. Με τον κώδικα ενός εκτελέσιμου αρχείου. Και αυτή τη δουλειά την κάνει η κλίση exec. Ωραία. Τι κάνει η exec τώρα? Όπως σας είπα, αλλάζει τον κώδικα της τρέχουσας διεργασίας, άρα η νέα διεργασία που φτιάξαμε στον κώδικα της κάπου θα καλέσει αυτή εδώ την κλίση και θα αλλάξει τον κώδικα της με το κώδικα μιας εκτελέσιμης εντολής. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι εμείς τρέχουμε εδώ την PWD. Τι μια βάζει PWD. Α, οκ. Ας την ξαναβάλουμε. Άρα με την exec λέμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα καλέσω ένα άλλο εξωτερικό αρχείο να τρέξουμε. Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Η αρχική διεργασία, ο φλοιός bus που ήταν από πίσω, δηλαδή που έτρεχε, τι κάνει, το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Ποια κλίση καλεί ενώ όσο τρέχει το παιδί. Όταν φτιάχνουμε παιδιά, τι είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε. Να φτιάχνουμε διεργασίες παιδιά έτσι. Πρέπει να περιμένουμε να τερματίσουμε για να δούμε πώς εξελίχθηκε η όλη διαδικασία. Άρα, ποια κλίση χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι περιμένουμε να τερματίσουμε. Wait. Την wait. Είτε την wait είτε την wait PA, που είναι πιο συγκεκριμένη. Ωραία. Άρα, αυτός εδώ κάνει μια wait. Περιμένει. Όταν εμείς τρέχουμε μια εντολή, ο φλοιός μπας από πίσω, μέχρι να τελειώσει η εντολή που τρέχουμε, περιμένει. Τώρα, οι πιο πολλές εντολές εκτελούνται κατευθείαν, δεν το βλέπουμε αυτό. Αλλά αν βάλετε μια αλληλεπιδριστική διεργασία, όπως είναι η TR-STAT ή η TOP, αυτή τρέχει μπροστά
Και η άλλη διεργασία που πίσω περιμένει την προστά διεργασία να τερματίσει. Ωραία. Άρα αυτό εδώ κάνει wait. Η νέα διεργασία λοιπόν καλεί την accept και στην πραγματικότητα αλλάζει τον κώδικά τη με τον κώδικα ενός εκτελεστικού συμμαχίου. Γιατί μέχρι εδώ, πριν καλέσει την accept, και οι δύο διεργασίες είχαν ακριβώς τα ίδια πράγματα, το μόνο στο οποίο διέφεραν είναι ο αριθμός τους. Και σε κάτι άλλο διέφεραν. Στη μεταβλητή η οποία επιστρέφει η fork, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν ας πούμε η fork εδώ επέστρεφε σε μια μεταβλητή χ, θυμίζω ότι η μεταβλητή χ τι τιμή έχει στην αρχική διεργασία, τι τιμή έχει σε αυτή τη διεργασία η χ, τι επιστρέφει η fork στον πατέρα. Δεν έχουμε, ναι. Όχι, στον πατέρα επιστρέφει δεύτερο του παιδιού. Άρα εδώ θα επιστρέψει το 81. Στο παιδί επιστρέφει. Άρα εδώ η χ έχει τιμή 81, ενώ εδώ η χ έχει τιμή 0. Προσέξτε, η χ είναι αυτό που επιστρέφει φόρ. Εκμεταλλευόμαστε αυτό που επιστρέφει φόρ, γιατί επιστρέφει μια μεταβλητή, η οποία αυτή η μεταβλητή είναι διαθέσιμη και στις δύο διεργασίες, αλλά έχει διαφορετική τιμή στη μία, διαφορετική τιμή στην άλλη. Στο παιδί έχει τιμή 0, στον πατέρα έχει τιμή την ταυτότητα του παιδιού. Το 81 του παιδιού. Ωραία. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Ερώτηση, τι λέτε, όταν καλούμε την εξέ, αλλάζει ο αριθμός της διεργασίας που εκτελείτε. Όχι. Τι λέτε, τι πιστεύετε ότι γίνεται. Δεν έφτιαξα άλλη διεργασία εδώ, απλά άλλαξε τον κώδικα μου με κώδικα ενός άλλου αρχείου. Άλλαξε τον κώδικα της διεργασίας, δεν έκανε κάτι άλλο. Όχι. Η ίδια διεργασία είναι 81. Απλά αλλάζει τον κώδικα της. Αν θέλετε να διαπιστώσετε, ανοίξτε ένα terminal και γράψτε exec κενό Firefox ή ένα άλλο εξαιρέσιμο αρχείο. Τι γίνεται. Τι έκανε. Άνοιξε το Firefox. Άμα κλείσετε το Firefox, τι γίνεται. Γιατί στο Firefox. Τερμάτισε και το terminal. Ή ανοίξε ένα άλλο terminal και γράψε accept και no ls. Τι θα γίνει. Τι έκανε. Έκλεισε κατευθείαν. Τι σημαίνει αυτό. Όταν καλούμε exec σε μια διεργασία, αλλάζει τον κώδικα της τρέχουσας διεργασίας, άρα άλλαξε τον κώδικα του Flew Bus, στην πρώτη περίπτωση με το πρόγραμμα Firefox, στη δεύτερη περίπτωση με την εντολή LS. Δηλαδή στην πραγματικότητα εκτελέστηκε πολύ γρήγορα η LS και μετά έκλεισε τη διεργασία. Γιατί η διεργασία που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν η LS. Ο Bus δεν υπάρχει πια. Εντάξει. Άρα, ό,τι κώδικα έχει η διεργασία μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλάζει ο κώδικας της και εκτελείται το εξωτερικό εκτελέστημα αρχείο. Ωραία. LS τι άλλαξε. Στο LS. Τώρα που γράψει εκεί LS. Ο φλοιός Bus άλλαξε τον κώδικά του. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε το prompt και δεν έκανε ό,τι έκανε. Έτρεξε την εντολή LS και τερμάτισε. Γιατί η εντολή LS εκτελείται και τερμάτισε. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι σαν το φλοιό Bus ο οποίος περιμένει να δώσει εντολές κτλ. Είναι πιο απλή διεργασία. Εδώ τώρα, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την exec, τι χρειαζόμαστε. Όταν εκτελέσουμε αρχείο και πιθανότατα να χρειαζόμαστε να περάσουμε και παραμέτρους. Δηλαδή, αν εγώ θέλω εδώ να μην τρέξω την PWT, αλλά να τρέξω, ας πούμε, την ls-l/home. Μπορώ να το κάνω. Η απάντηση είναι προφανώς μπορώ να το κάνω. Άρα, πρέπει να περάσω κάποια ορίσματα εδώ στην exec. Και τα ορίσματα τα οποία πρέπει να περάσω είναι πού θα βρω την εντολή και τι παραμέτρους θέλω να την περάσω. Να τις περάσω. Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές της exec. Υπάρχουν 7 διαφορετικές εκδοχές. Ό,τι μας βολεύει χρησιμοποιούμε. Απλά θα σας τις δείξω λίγο. Οι πιο συνηθισμένες που θα δούμε εμείς είναι αυτές οι 4 εδώ που σας έχω στην αρχή, αλλά για λόγους ποιότητας σας εμφανίζω και τις υπόλοιπες. Αν δεν φαίνονται καλά, εδώ μπορείτε να ανοίξετε και τις σημειώσεις. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι 4 εκδοχές της exec. Βλέπετε το πρώτο κομμάτι είναι exec. Και μετά έχει είτε το L είτε το V.
Το L σημαίνει ότι δίνουν τα ορίσματα των εντολών σε μορφή λίστα. Όρισμα 1, όρισμα 2, όρισμα 3. Στο τέλος βάζω τον άλλο. Το V σημαίνει ότι δίνουν τα ορίσματα σε μορφή βέκτορ, σε μορφή πίνακα. Ό,τι από τα δύο μας βολεύει, χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, στη μία περίπτωση τα περνάω τα ορίσματα έτσι, στην άλλη περίπτωση έχω αρχικοποιήσει ένα πίνακα και περνάω σαν όρισμα τον πίνακα. Εντάξει, αυτή είναι η μία διαφορά. Και η δεύτερη διαφορά θα παρατηρήσετε ότι οι δύο από τις θέσεις έχουν το γράμμα P. Αυτό σημαίνει ότι θα ψάξουν να βρουν το εκτελέσιμο αρχείο από τη μεταβλητή πάθο. Δηλαδή, αν η εντολή λες, εγώ στο ένα πλοίο τη τρέξω, που την ξέρει όπως είχαμε πει, την έχει βρει από τη μεταβλητή πάθο, στην οποία έχουμε ορίσει καταλόγους που βρίσκονται εκτελέσιμα αρχεία. Το θυμάστε αυτά τα παλιότερα εργαστήρια. Άρα, αν έχουμε την εκδοχή της exec που έχει το P εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να βάλουμε το full path για το που είναι, για το, που είναι το εκτελέσιμο αρχείο, θα το βρει από τη μεταβλητή πάθο. Δηλαδή, θα γράψω και το LS. Δεν χρειάζεται να γράψω slash bin slash LS. Ωραία. Οι άλλες δύο εκδοχές θα πρέπει να περάσω το full path για το αρχείο. Τώρα, τι σας βολεύω από αυτά, συνήθως αυτές οι δύο είναι οι πιο ευρύτερα χρησιμοποιούμενες, γιατί εκμεταλλεύονται τη μεταβλητή path και χρησιμοποιείτε λίστα είτε πίνακα. Βεβαίως υπάρχουν άλλες τρεις κλίσεις, οι οποίες θα παρατηρήσετε το διαφορετικό που έχουν είναι ένα E στο τέλος, το οποίο σημαίνει ότι εγώ μπορώ να περάσω, να ορίσω δικές μου μεταβλητές περιβάλλοντος. Να μην πάρει η διεργασία που θα αλλάξει τον κωδικά της τις μεταβλητές περιβάλλοντος που υπάρχουν, αλλά να ορίσω κάποιες άλλες. Εντάξει, γιατί όταν φτιάχνω μια διεργασία και μετά φτιάχνω ένα παιδί, αυτό όπως έχουν πει κληρώνει τα πάντα. Ωραία. Και με την exec συνεχίζει να έχει αυτά που είχε από πριν. Αν εγώ για κάποιο λόγο θέλω να περάσω κάποιες άλλες μεταβλητές περιβάλλοντος, με αυτές εδώ τις κλίσεις της exec μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Το F λοιπόν, καλή παρατήρηση αυτή. Το F σημαίνει file descriptor. Δεν θα περάσω σαν όρισμα ένα path για αρχείο, θα περάσω σαν όρισμα ένα περιγραφέ αρχείου που θα δούμε στο επόμενο εργαστήριο τι σημαίνει. Η διεργασία όταν θέλει να αναφερθεί σε αρχεία, σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν χρησιμοποιεί pointer σε αρχεία όπως έχετε μάθει, όπως είναι η fopen. Χρησιμοποιεί μια κλίση που λέγεται open, η οποία χρησιμοποιεί περιγραφέ αρχείων. Έχει δηλαδή μια λίστα με αριθμού. Το αρχείο 1 είναι αυτό, το αρχείο 2 είναι αυτό, το αρχείο 3 είναι αυτό. Και περνά στον αριθμό αυτό. Εντάξει. Θα το δούμε στο επόμενο εργαστήριο το τι είναι το file descriptor. Όλες αυτές οι κλίσεις όμως στην πραγματικότητα είναι συναρτήσεις στη C που όλες αυτές καταλήγουν σε αυτή εδώ που αυτή είναι το πραγματικό system call. Όλες οι υπόλοιπες είναι κάποιες διευκολύνσεις που μας δίνει η C για να εκτελέσουμε την exec. Από κάτω αυτές καλούν αυτή εδώ. Εντάξει. Μετασχηματίζουν τα arguments όπως χρειάζεται για να περάσουν σε αυτή εδώ. Και εδώ, στο επόμενο βλέπετε ένα πίνακα που συγκρίνει τις διαφορετικές εκδοχές της exec. Κυρίως εμείς θα δούμε, σας προτείνω να χρησιμοποιείτε είτε την exec LP είτε την exec VP, είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή λίστα στα παράμετρη, και αυτό μας κάνει τη δουλειά. Ωραία. Να πούμε και κάποια άλλα πράγματα όμως για την exec. Εγώ άλλαξα τον κώδικα της εργασίας. Τι επιστρέφει η exec? Αν αποτύχει, αν πάει, άμα πάω και του ορίσω εγώ μια εντολή που δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα εκτελέσιμο αρχείο που δεν υπάρχει, θα αποτύχει η exec. Αν αποτύχει, επιστρέφει μείον ένα. Όπως οι πιο πολλές κλίσεις που έχουμε δει. Αν επιτύχει, δεν επιστρέφει τίποτα. Γιατί δεν επιστρέφει τίποτα? Γιατί από το σημείο αυτό και μετά έχουμε φύγει από τον κώδικα αυτής της εργασίας και έχουμε πάει εδώ. Άρα αυτό εδώ θα επιστρέψει μετά. Όχι η exec. Θα το δούμε σε ένα παράδειγμα αυτό, να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Άρα, η exec, αν επιτύχει, μεταφέρεται, είναι σαν να έχουμε μια μαύρη τρύπα, φεύγουμε από το πρόγραμμα που είμαστε και πηγαίνουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει, είναι υπεύθυνο το άλλο πρόγραμμα. Προφανώς έχει την ίδια, τον ίδιο αριθμό διεργασίας, την ίδια διεργασία, αλλά έχουμε μεταφερθεί κάπου αλλού. Πώς γίνεται με το σύμπαν που μεταφέρεται από ένα σημείο στο άλλο, κάπως έτσι σκεφτείτε. Άρα πλέον εκτελείται αυτό εδώ και ό,τι exec code επιστρέψει αυτό, θα το μαζέψει ο πατέρας εδώ πέρα. Γιατί αυτός εδώ κάνει wait και κάποια στιγμή αυτό εδώ το πρόγραμμα θα τερματίσει. Θα καλέσει δηλαδή μία 6. Ωραία. Όταν καλέσει αυτό μία 6, για πώς θα είναι μεγάλος όμως ο πουλιατά.
τότε επανέρχεται ο έλεγχος στην αρχική διεργασία, η οποία τόση ώρα έκανε wait και μάζεψε το exit code αυτής της διεργασίας. Ωραία. Και συνεχίζει μετά ο φιλιός μπας και τρέχει. Άρα, όταν εμείς γράφουμε μια απλά μια εντολή, στην πραγματικότητα γίνεται όλη αυτή η διεργασία. Ωραία. Και να δούμε τώρα πώς θα την υλοποιήσουμε. Κάποια ερώτηση είναι εδώ. Τώρα σιγά σιγά αποκτούμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται στο λειτουργικό σύστημα. Είναι κάτι από αυτά εδώ που θέλετε να ξαναεξηγήσω, για ποιο λόγο ας πούμε αυτός ο αριθμός εδώ είναι έτσι ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Το έχουμε καταλάβει. Ωραία. Να δούμε τότε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έχετε κάνει copy τα αρχεία. Θυμίζω ότι αν δεν τα έχετε κάνει copy από εδώ μπορείτε να τα πάρετε. Πιθανόταν τότε, αν κάνετε κόμπι την προηγούμενη φορά, θα το βρείτε στο history, απλά θα αλλάξετε το όνομα του καταλόγου εδώ πέρα. Λοιπόν, ας ανοίξω εγώ τώρα. Πάω και εγώ στην κατάλογο που θα έχω. Και θα ανοίξω το αρχείο 9.1. Λοιπόν, να το μεγαλώσουμε να το δούμε. Θα σου παρόλα να αγνοήσετε την πρώτη... Λοιπόν, αυτό είναι το αρχείο. Αναγνωρίζετε προς το παρόν αυτή εδώ την function εδώ πάνω και πάμε στη main. Και θα εξηγήσω τι γίνεται. Τι κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ξεκινάει, δημιουργεί μια νέα διεργασία και στη νέα διεργασία που δημιούργησε αλλάζει τον κώδικά της με την εντολή date. Θα δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα με την exec. Προσέξτε λίγο. Ξεκινάει το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, καλεί τη φόρμα. Άρα από εδώ και κάτω εμάς τον έχουμε δύο διαφορετικές διεργασίες. Πάντα μετά από μια κλίση συστήματος ελέγχουμε αν πέτυχε ή όχι. Αν όχι, τι έρωτα. Ωραία. Το έχουμε δει αρκετές φορές την προηγούμενη φορά και θα το βλέπουμε συνέχεια αυτό το σενάριο. Σε αυτό το κομμάτι κώδικα, σε αυτή την ύφη εδώ, ποιος θα πει, ποια από τις δύο διεργασίες θα μπορέσει να πει, σε ποια αυτό είναι διαφορετικό του μηδενός, αυτό που πιστεύει η φόρμα είναι διαφορετικό του μηδενός. Τι έχουμε πει, η φόρη που επιστρέφει στον πατέρα του ταυτότητα του παιδιού, άρα κάτι διαφορετικό του μηδενός, και στο παιδί επιστρέφει μηδέν. Άρα εδώ μέσα θα πει μόνο ο πατέρας, μόνο η αρχική διεργασία. Προσέξτε τι κάνει αυτός. Τυπώνει απλά ένα μήνυμα και μετά κάνει wait. Ωραία. Μέχρι σε ό,τι τερματίσει το παιδί αυτός είναι μπλοκαρισμένος εδώ. Βεβαίως αν δεν έχει φτιάξει παιδί, η wait θα αποτύχει και χρησιμοποιεί μια πιέρωρα εδώ. Άρα αυτός εδώ έχει μπλοκάρει στην wait. Μέχρι σε ό,τι τερματίσει το παιδί. Όταν τερματίσει το παιδί, καλεί την check child exit code, ας πούμε, που μαζεύει το exit code του παιδιού. Θα τη δούμε μετά. Στο κώδικα του παιδιού τώρα τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε την exec VP. Το V σημαίνει θα φτιάξω πίνακα, το P σημαίνει χρησιμοποιώ τη μεταβλητή path. Προσέξτε τα ορίσματα που περνάω στην exec. Καταρχάς φτιάχνω ένα πίνακα, θέλω να τρέξω την entry date. Χωρίς ορίσματα, απλά την entry date. Φτιάχνω ένα πίνακα, στο πρώτο στοιχείο βάζω τη λέξη date, την εντολή date δηλαδή. Δεύτερο στοιχείο, τον άλλο. Πάντα λίστα η πίνακα, θα τερματίζω με άλλο. Στη συνέχεια, τυπώνω δύο printf, λέει ότι είμαι η διεργασία παιδί και θα κάνω replace τον εαυτό μου με την εντολή date. Όλη η ιστορία είναι εδώ. Τι θέλει η exec. Πρώτο όρισμα θέλει το όνομα της εντολής που θα τρέξω. Ή το full path, επειδή όμως χρησιμοποιούμε
τη μεταλλική περιβάλλοντος path, θα έχουμε την παράμετρο π εδώ. Θα το βρει κατευθείαν, δεν χρειάζεται να βάλω slash bins last day. Ωραία. Άρα γράφω την εντολή, κόμμα, τον πίνακα. Ο πίνακας τι έχει, το όνομα της εντολής και ένα άλλο. Άρα την εντολή την έχω δύο φορές. Την έχω μια φορά εδώ και μια φορά στον πίνακα. Ή μια φορά εδώ και μια φορά στη λίστα. Θα το δείτε σε ένα άλλο παράδειγμα. Άρα λοιπόν περνάω εδώ την exec. Οπότε φεύγει τώρα η ροή του προγράμματος από εδώ και πηγαίνει στην εντολή date. Άρα εκδηλείται η date. Όταν τερματίσει η εντολή date, θα συνεχίσει ο πατέρας από εδώ. Και τι θα κάνει όταν τερματίσει, θα καλέσει αυτή εδώ, η οποία απλά χρησιμοποιώντας τα macros που είχαμε την προηγούμενη φορά, ελέγχει το exit code του παιδιού. Αντί να κάνουμε δεξιά ολίστη και όλα τα σχετικά, χρησιμοποιούμε αυτά εδώ, που ελέγχει αν το παιδί τερμάτισε ομαλά, ή αν τερμάτισε χρήση κάποιου σήματος, ή αν σταμάτησε. Εντάξει. Θέλω λίγο να το τρέξουμε και να παρατηρήσουμε κάτι. Ας πάμε να το τρέξουμε. Το κάνουμε που πάει. Ωραία. Και τώρα το κρατήσουμε. Προσέξτε λίγο τι γίνεται. Στην αρχή τυπώνεται το printf του πατέρα. Ωραία. Θα μπορούσε θεωρητικά να έχει προλάβει να εμφανιστεί και κάτι από εδώ, αλλά... Έτσι. Και μετά αναγκαστικά, επειδή αυτόν τον έχουμε μπλοκάρει εδώ στη wait, θα πρέπει να περιμένει να τερματίσει αυτή εδώ η διαδικασία. Αναγκαστικά. Αλλιώς δεν μπορεί να φύγει από εδώ. Αυτό κάνει wait. Και λέει μετά, εκτελείται το παιδί. Λέει με διαδικασία με αυτόν τον αριθμό, θα κάνω replay στον εαυτό μου με την date. Και βλέπετε εδώ μετά το αποτέλεσμα της εντολής date. Ο πατέρας μετά, όταν έχει καλέσει αυτή εδώ, πήρε exit code 0. Τι exit code βάλαμε εδώ στο παιδί εμείς? Ένα. Το exit failure, αν ψάξετε το αρχείο το stdlib.h στο σύστημα, θα δείτε ότι το κάνει define με αριθμό 1. Εκτελέστηκε ποτέ αυτός ο κώδικας εδώ κάτω? Όχι. Εκτελέστηκε ο κώδικας της εντολής date, η date εκτελέστηκε επιτυχώς και μας επέστρεψε 0. Άρα, οτιδήποτε ακολουθεί την exec, αν επιτύχει exec, δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Καταλαβαίνετε γιατί. Φεύγει το πρόγραμμα από εδώ και πηγαίνει αλλού. Άρα, γι' αυτό μετά την exec, πάμε και βάζουμε ένα p-error, γιατί αν εκτελεστεί ο κώδικας με την exec, σημαίνει ότι απέτυχε η exec. Εντάξει. Άρα, μετά από μια επιτυχή κλίση της exec, ό,τι ακολουθεί εδώ πέρα δεν εκτελείται. Φεύγει το πρόγραμμα από εδώ. Πάει αλλού. Πάει στην εντολή day. Άρα εκτελείται εκείνη η εντολή. Είναι υπεύθυνη εκείνη να τερματίσει μετά. Δεν επανέρχεται ο έλεγχος η ροή του προγράμματος εδώ για να συνεχίσει. Έφυγε από εδώ. Τέλος. Εντάξει, είναι αρκετά σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Άρα οτιδήποτε βάλω μετά την exec θα το βάλω για λόγους διαγνωστικούς για να καταλάβω εγώ τι δεν πήγε καλά. Εντάξει. Και το διαπιστώσαμε γιατί εδώ επέστρεψε 0, ενώ εδώ έχουμε βάλει 6-1. Που σημαίνει ότι αυτό δεν τρέστηκε ποτέ. Το καταλάβαμε. Ξαναθυμίζω το παράδειγμα με τη μαύρη τρύπα που φέρεις αυτό το σημείο και πας κάπου αλλού. Εντάξει, δεν γυρνάς πίσω ποτέ εδώ πέρα. Κάποια απορία σε σχέση με αυτό το παράδειγμα που είδαμε? Ήταν κατανοητό. Κάναμε ό,τι κάναμε και στο προηγούμενο εργαστήριο. Η μόνη διαφορά είναι ότι είπαμε στη μία διαδικασία που φτιάξαμε να αλλάξει το κωδικά της με ένα άλλο αρχείο. Ωραία. Τώρα θέλω από εσάς να κάνετε σαν άσκηση, αντί να περάσετε την εντολή date, σαν εντολή που θα εκτελέσετε το παιδί που φτιάχνουμε, να εκτελέσετε την ls-l/home. Άρα, θέλω δηλαδή να πειράξετε τον κώδικα αυτόν και να εκτελέσετε τώρα, ναι, σαν άσκηση.
να τρέξετε αυτή την εντολή. Προσέξτε, είναι μια εντολή η οποία έχει το όνομά της, πρώτη παράμετρος, δεύτερη παράμετρος. Πρέπει να σκεφτείτε, ναι. Πού είναι το μικρό? Όχι λάμψ όλο. Στο λάμψ 9. Λάμψ 9, λάμψ αστεράκι τελεία εσύ. Όχι, ναι. Αυτό. Λάμψ, λάμψ κο. Λάμψ λάμψ 9, λάμψ αστεράκι τελεία εσύ. Τώρα σου έχει φέρει ό,τι αρχή εσύ είχα εγώ εκεί πέρα. Εντάξει, σβήστε να υπάρχει το βουλάκι. Αυτά είναι τα αρχεία. Πρέπει να πέρα. Ναι. Εντάξει, το πρώτο είναι αυτό, έτσι. Λίγα φυλάω το πρώτο. Ναι. Τελειώσει. Ναι. Αστεράκι τελείωσε. Ναι, θα πάρει τη θέση που δεν χρειάζεται. Όταν ήθελε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να περάσουμε μια άλλη εντολή? Για σκεφτείτε λίγο. Εδώ έχουμε ένα πίνακα με δύο θέσεις. Πόσες θέσεις χρειαζόμαστε εμείς για να περάσουμε τα ορίσματα που θέλουμε στο βράδυ που σας είπα? Ένα, δύο, τρία και τον άλλο τέσσερα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε στο πρόγραμμα? Έφτιαξα ένα αντίγραφο για να δουλέψω σε αυτό. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Θέλουμε ο πίνακας να έχει τέσσερις θέσεις. Δεν πρέπει να το αλλάξουμε εδώ. Ε? Άρα εδώ πρέπει να βάλω τέσσερις. Και στη συνέχεια, τι πρέπει να κάνω εδώ κάτω? Για σκεφτείτε λίγο. Θέλω να παίξω ελές, παύλα, ελές, last home. Πρώτο στοιχείο του πίνακα ποιο πρέπει να είναι? Το ελές. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο ελές. Δεύτερο. Παύλα. Τρίτο στοιχείο. Τρίτο στοιχείο λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Το σλάσκο. Ωραία. Και τέταρτο στοιχείο τον άλλο. Ωραία. Και μετά να πούμε ότι θα κάνω replace τον εαυτό μου με την. Και ας το αλλάξω και αυτό εδώ για λόγους. Ωραία. Και μετά, αν αυτό το αφήσω εδώ και αφήσω έτσι κατά λάθος το date, να μην θέλουμε. Να σας υποθέσουμε ότι το ξέχασα να το αλλάξω το date και το αφήνω έτσι. Να δεν θέλω να το βάλω. Σωστό, ναι. Εδώ είναι το να. Το
Κάνω save. Επειδή δεν έχω αφήσει τον Dane εδώ κάτω, δεν θα γίνει. Και έχω φτιάξει ένα καινούριο αρχείο που λέγεται Lab 9.1α. Είδες τι μου έβαλε. Λέει invalid option L. Γιατί που πήγε να το περάσει το L. Για δείτε λίγο. Εδώ ξεχάσαμε να αλλάξουμε το date. Και αφήσαμε, ξεχάσαμε να αλλάξουμε το date, το κάνουμε LS και αφήσαμε το update. Για να το φτιάξουμε σωστά. Ξανακάνω compile, ξανατρέχω. Τώρα έτρεξε κανονικά. Άρα από ό,τι είδατε, το πρώτο όρισμα στην exec είναι το path, η εντολή, την οποία θα εκτελέσει. Και μετά είναι η εντολή με τα ορίσματα. Για ποιο λόγο περνάμε δύο φορές τώρα, να πει κάποιος, γιατί περνάμε δύο φορές στο όνομα της εντολής. Μαζόχες είμαστε. Όχι βέβαια. Θα μπορούσα εδώ, για να δοκιμάσω, να βάλω κάτι άλλο. Αυτό. Θα τρέξει. Έτρεξε. Παρόλο εδώ που έβαλα κάτι άσχετο. Αυτό τώρα γιατί σας το έδειξα. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, όταν κάνετε SSH από ένα άλλο μηχάνημα, σε κάποιον από τους servers εδώ πέρα, έχετε παρατηρήσει ότι στο φιλίο bus έχει μια παυλίτσα. Το έχετε δει αυτό που τέλει. Αυτό το δίνουμε γιατί στο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει μετά, εγώ μπορώ να θέλω να αλλάξω το όνομά του. Να φαίνεται διαφορετικά. Όμως το πραγματικό εκτελέσιμο αρχείο είναι αυτό εδώ. Εντάξει, δεν σας στείλω να το κάνετε αυτό. Απλά σας έδειξα ότι αυτό εδώ, το πρώτο όρισμα που περνάω στον πίνακα ή στη λίστα, έχει να κάνει με το πώς εγώ θέλω να εμφανίζεται το νέο πρόγραμμα στο χρήστη. Το όνομά του λέει να το αλλάξω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το πραγματικό αρχείο που τρέχει είναι αυτό. Εντάξει, η λέστρα έχει. Απλά το άλλαξε το πρώτο argument, οπότε αν κάνεις εσύ echo $0 μέσα στο πρόγραμμα αυτό, θα σου βγάζει αντί για LS, θα σου βγάζει LSD. Εντάξει, αυτή είναι η μόνη. Άρα επαναφέρω αυτό στο LS, γιατί δεν έχει νόημα. Και το αποθηκεύουμε. Καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύει η exec. Αν ήθελα να περάσω τα στοιχεία αυτά σε λίστα, τι θα έκανα. Θα πήγαινα εδώ και θα έλεγα. Και στο τέλος. Να. Και θα χρησιμοποιήσω την exec όχι VP αλλά LP. Για να δούμε. Δούλεψε η άλλη εκδοχή της LS. Γιατί τώρα μου έκανε print το slash, το root. Να το ξαναδείξω, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αν εγώ δεν θέλω πίνακα, θέλω ότι αυτά δεν τα έχω δηλώσει πουθενά. Ωραία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την exec LP και να περάσω το όνομα της εντολής. Το μηδενικό όρισμα που είναι ξανά το όνομα της εντολής, το πρώτο όρισμα, το δεύτερο, μέχρι τον άλλο. Ό,τι από τα δύο σας βολεύει, χρησιμοποιείτε. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να ορίσω εγώ πίνακα. Είναι πιο εύκολο. Εντάξει, ό,τι σας αρέσει. Ναι. Δεν θα πρέπει να αλλάξουμε την PPR. Την? Την PPR, θα πρέπει να αλλάξουμε. Ναι. Οκ, ναι.
Αυτό που βάζουμε στην Πιέρο σαν πρώτο όρισμα είναι ποια κλίση συστήματος απέτυχε. Δηλαδή είναι η προηγούμενη εντολή. Σωστή παρατήρηση. Όχι, δεν θα δούμε το πρόγραμμα. Απλά θα μας έβαλε σε XMPP και δεν το λέγαμε αφού δεν έχουμε πουθενά XMPP. Πού το βρήκε αυτό. Άρα. Θα πρέπει, ναι. Μόνο όταν αποτύχανε οι XMPP. Δηλαδή αν εδώ πάω. Προσέξτε. Θα το δούμε και αυτό το σενάριο για να λύσουμε όλες αυτές τις απορίες. Αν εδώ πάω και βάλω ένα εκτελέσιμο αρχείο που δεν υπάρχει, ας πούμε κλασικά το LSD. Κλασικά πράγματα, ναι. Δηλαδή, τι είναι. Λέει, θα κάνω replay στον εαυτό μου αυτό. Δεν βρήκε αυτό το αρχείο. Απέτυχε η exec και τυπώθηκε το PE error από εδώ και το exit code είναι το 1. Άρα έχει τελέσει και ο κώδικας από κάτω. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν αποτυχάνει μια exec, ό,τι βάλω από κάτω είναι κάποιοι έλεγχοι, κάτι exit error για να καταλάβω ότι κάτι δεν πήγε καλά. Εντάξει. Νομίζω ότι με αυτό τώρα έχουμε μια πλήρη εικόνα για το πώς δουλεύει η exec. Δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Και με αυτό λοιπόν είστε σε θέση να φτιάξετε ένα δικό σας φλοιό. Ένα δικό σας bus. Απλό. Και σας έχω μια σκησούλα εδώ πέρα. Την οποία όποιος την κάνει, θέλω να μου τη στείλει με την επόμενη φορά. Θα είναι και η βάση για την δεύτερη άσκηση. Το ένα από τα πέντε πράγματα που κάνει την δεύτερη άσκηση θα είναι και αυτό. Λοιπόν, τι θέλουμε να φτιάξουμε, ένα πρόγραμμα το οποίο να δημιουργεί μια θηγατρική διεργασία, όπως κάναμε τώρα, η οποία αντί να περνάμε εμείς καρφωτά τις τιμές στην Excel, όπως κάναμε τώρα, περνάγαμε με το χέρι, να διαβάζει από το χρήστη ποια εντολή θέλει να τρέξει. Άρα, θα έχει μια σκανέρ, θα λες ποια εντολή θέλει να τρέξει, αυτό που το κάνει η νέα διεργασία. Δηλαδή στο κώδικα εδώ. Το παιδί θα βγάζει ένα prompt στο χρήστη και η διεργασία να τρέξει αυτή. Θα φτιάχνει είτε το πίνακα είτε τη λίστα. Για να πάρετε τα στοιχεία βέβαια αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την STR-TOC. Να κάνετε το κενάρισμα βάσει το κενό. Προκειμένου να περάσετε σωστά τις παραμέτρους είτε στην EXEC-LP είτε στην EXEC-VP. Δεν είναι κάτι φοβερό. Εντάξει, την STR-TOC που την είχατε δει εδώ και πέρυσι. Έχω και link εδώ στις σημειώσεις, αν δεν θυμάστε πώς δουλεύει. Αν πατήσετε εδώ, σας πηγαίνει σε ένα site. Εντάξει. Άρα είναι ένας πρώτος φιλιός δικό σας που θα έχετε φτιάξει εσείς. Που θα δημιουργεί μια νέα διεργασία, θα ρωτάει ποια εντολή θες να τρέξεις, εσείς θα δίνετε την εντολή. Δηλαδή αυτό που λέει, θα ρωτάει ποια εντολή θες να τρέξεις, θα είναι το δικό σας πρόγραμμα. Εντάξει. Θα δίνετε εσείς την εντολή. Θα κάνετε το κενάρι στα 50 ορίσματα, θα τα βάλει στον πίνακα στη λίστα και θα τρέχει με ξέρει. Και ο πατέρας θα περιμένει αυτό να τερματίσει. Τώρα αυτό είναι μια απλή εκδοχή. Αν εσείς τώρα θέλετε αυτό να το βάλετε και σε ένα loop και να μην τερματίζει και κάθε φορά να ρωτάει νέα εντολή, μέχρι να γράψει μια λέξη που τερματίζει, σε ένα while κάνετε και έτσι. Θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Εντάξει. Αυτό λοιπόν όποιος το κάνει, θέλω να μου το στείλει μέχρι την επόμενη φορά με email. Και σας το λέω το κάνετε για, για εξάσκηση, έτσι. Ναι. Το κώδικα, για το σκητούμε. Πώς θα εμπιστευτώ εγώ ένα εξεκριτήμα που έχετε φτιάξει εσείς για να το τρέξω. Εσείς μπορείτε να βάλει μέσα εντολή που να κάνει remove το file στο δικό μου. Θα το τρέξω. Μην φταίνετε εξεκριτήμα από άλλους. Πιάσατε. Από άλλους. Για να τρέχετε, έτσι. Ο άλλος δεν ξέρει τι έχει κάνει μέσα. Οπότε προσέξτε το πόντι. Πολύ ωραίο. Είστε εδώ σε ένα σπιτή, μπορεί στην εργασία, πάρτι, τρέξει. Και έχει πάλι μέσα να σα κάνει κόπη τα αρχεία να βρει του κωδικού του κλπ. Και την πατήσετε. Μην εμπιστεύεστε κανέναν. Πρέπει να δείτε το κώδικα. Πλέον είστε έμπειροι, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά για την EXEC. Θα επανέλθουμε. Εδώ στις σημειώσεις σας λέω κάποια πράγματα. Όταν εμείς καλούμε την EXEC, κάποια πράγματα όπως είναι το process ID όπως έχουν παραμένει, το πραγματικό user ID, ο τρέχον κατάλογος εργασίας και διάφορα άλλα, τα pending signals. Αν εγώ έχω στείλει στο παιδί σήμα πριν την exec και δεν έχει ακόμα παραδεχθεί το σήμα αυτό, συνεχίζει να υφίσταται. Θα το λάβει κάποια στιγμή η νέα διεργασία που έχω φτιάξει. Έτσι. Δηλαδή με την exec το άλλο πρόβλημα θα λάβει το σήμα. Τα ανοιχτά αρχεία τα οποία έχουμε είναι διαθέσιμα και στο εκτελέσιμο αρχείο που καλούμε. Εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς από ένα ειδικό flag το οποίο υπάρχει εδώ.
Λοιπόν, αυτά για λόγους έτσι πληρότητας. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα, σας έχω παραπομπές σε ένα βιβλίο που σας προτείνω, που είναι στις αναφορές, που εκεί αναφέρονται λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς στέλνουμε σήματα. Σήματα θυμάστε ότι στέλναμε είτε από το terminal με κάποιους συνδυασμούς πλήτρων, είτε από την εντολή key, θυμάστε, έτσι. Πάμε να δούμε κάποια απλά σήματα. Θα δούμε πρώτα απ' όλα το σήμα alarm. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το παραδειγματάκι μας. Είναι πολύ απλό. Είναι το παράδειγμα 9-2. Λοιπόν, για προσέξτε. Τι κάνει η κλίση αλάρμ? Προγραμματίζει να έρθει ένα σήμα αλάρμ στη διεργασία στην οποία καλείται αυτός ο κώδικας μετά από τόσα δευτερόλεπτα. Ωραία. Όταν έρθει ένα σήμα αλάρμ, άμα δεν το πίνεκα με τα σήματα που είναι και στα προηγούμενα εργαστήρια, θα έχω και εδώ κάποιο. Βλέπετε ότι στο σήμα alarm, που είναι αυτό εδώ, η προκαθορισμένη ενέργεια είναι να τερματίσει τη διεργασία. Όταν λοιπόν έρθει ένα σήμα τέτοιο σε μια διεργασία, τερματίζει τη διεργασία. Ωραία. Και αυτό το δείχνουμε με ένα παραδειγματάκι εδώ. Με αυτή εδώ την κλίση λοιπόν, προγραμματίζουμε, λέμε στον πυρήνα του λειτουργικού, ξέρεις κάτι, μετά από 3 δευτερόλεπτα, στείλε μου ένα σήμα alarm σε μένα, στη διεργασία που είμαι τώρα. Ωραία. Τι κάνω μετά, πάω και μπαίνω σε ένα while το οποίο δεν γίνω ποτέ. Με το που έρθει όμως το σήμα alarm, το λαμβάνει η διεργασία και τερματίζει. Θα μου πεις γιατί είναι χρήσιμο αυτό. Μπορεί να φτιάξετε ένα πρόγραμμα και να θέλετε να πείτε ότι άμα δεν έχει τερματίσει μετά από 3 ώρες, σκότωσε τη διεργασία. Η ίδια η διεργασία προγραμματίζει να έρθει ένα σήμα στον εαυτό της μετά από τόσο χρόνο. Αυτό κάνει η alarm. Ωραία. Θα το τρέξουμε για να το διαπιστώσουμε ότι δουλεύει έτσι. Πολλά, μια, δύο είναι. Βλέπετε, έχει μπει στο loop και μετά από 3 δευτερόλεπτα σκάει το αλάρμα. Αυτό το μηνυματάκι εδώ το έχει στείλει ο Κέρνελ, έτσι. Δεν το έχουμε εμείς κάπου σε ένα πεντεύ. Ωραία, έχει να κάνει το σύμβουλο που μας ήρθε. Άρα, μετά από τόσο χρόνο, τερματίζει η διεργασία. Πάμε να δούμε και ένα άλλο παράδειγμα ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε αντί να κάνουμε την προκαθορισμένη ενέργεια όταν έρθει ένα σήμα, να κάνουμε κάτι άλλο. Θυμάστε στο shell script με ποιον τρόπο αλλάζαμε τη συμπεριφορά μας στα σήματα. Ποια έντολη? Με την trap. Την οποία τη βάζαμε στην αρχή και λέγαμε αν έρθει το σήμα 0, 2, 15, ξέρω εγώ, κάνε αυτό το κώδικα που βάζαμε σε quotes. Ωραία. Θα δούμε τώρα πώς αυτό υλοποιείται στη C. Αυτό λοιπόν υλοποιείται χρησιμοποιώντας την κλίση signal. Πάμε λίγο να δούμε τον ορισμό της. Ο οποίος είναι λίγο τρομακτικός, αλλά εντάξει. Δεν έχει κάτι τόσο φοβερό όσο φαίνεται. Αυτός είναι ο ορισμός της signal. Εδώ, όταν σας δείχνω τις διάφορες κλίσεις συστήματος, σας λέω σε κάποιες περιπτώσεις και κάποια header files τα οποία απαιτούνται για να δουλέψουν αυτές σωστά. Εντάξει, μην τα ξεχνάτε αυτά. Ούτως ή άλλως τα έχω και στα παραδείγματα, οπότε και να φέρετε δεν γίνεται ξεχάστε. Λοιπόν, πώς δουλεύει η signal? Τι κάνει καταρχάς η signal? Αλλάζει τη συμπεριφορά μιας διεργασίας για ένα συγκεκριμένο σήμα. Τι σημαίνει αλλάζει τη συμπεριφορά? Η προκαθορισμένη ενέργεια είναι συγκεκριμένη. Έχει οριστεί από το λειτουργικό. Όταν έρθει alarm, θα τερματίσει. Όταν έρθει term, τερματίσει. Όταν έρθει stop, θα κάνει stop. Ωραία. Και ούτω καθεξής. Εγώ λοιπόν μπορώ να κάνω τα εξής πράγματα. Μπορώ
είτε να αγνοήσει το σήμα, χρησιμοποιώντας το SIG-IG, είτε να επαναφέρω το σήμα στην αρχική του κατάσταση, την υποκαθορισμένη ενέργεια, χρησιμοποιώντας το SIG-Default, είτε να γράψω δικό μου κώδικα, ο οποίος θα εκτελεστεί όταν έρχεται ένα σήμα. Αυτό λοιπόν το πράγμα το κάνει η Signal. Τι θέλει η Signal για να δουλέψει? Θέλει για ποιο σήμα, πρώτο όρισμα, τι θα κάνεις δεύτερο όρισμα. Το τι θα κάνεις ή θα είναι είτε το ignore, αγνώρισε το, είτε το default, επανέφερε το στην αρχική κατάσταση, δηλαδή αν έρθει, αν το καθισμένη ενέργεια να τερματίσω, θα τερματίσω, ωραία. Ή, το πιο ενδιαφέρον, τρέξε μια συνάρτηση την οποία σου ορίζω εγώ εδώ πέρα. Αυτή η συνάρτηση έχει μια συγκεκριμένη υπογραφή. Αυτή η συνάρτηση λοιπόν παίρνει σαν όρισμα έναν ακέραιο και επιστρέφει void. Ωραία. Και αυτό το πράγμα επιστρέφει και η Signal. Αυτό που κάνει η Signal είναι ότι μας επιστρέφει τον παλιό διαχειριστή σήματος, δηλαδή μας επιστρέφει τη διεύθυνση μνήμης του παλιού διαχειριστή σήματος, γιατί αν θέλω μπορώ να το κρατήσω αυτό και αργότερα να το επαναφέρω, και ορίζει το νέο διαχειριστή σήματος, που είναι η συνάρτηση αυτή εδώ. Άρα, για ένα σήμα ορίζω τι θέλω να κάνω και επιστρέφω τι έκανα πριν το αλλάξω. Μην σα φαίνεται τόσο πρακτικό, σε παράδειγμα το δούμε, είναι πολύ πιο εύκολο. Προσχάρη. Ναι. Το αστεράκι που είναι μπροστά από το signal και το fan. Pointer. Pointer σε function. Ναι. Δείτε όμως στην πράξη πόσο απλό είναι το πράγμα. Σε αυτό το πρόγραμμα ξεκινάω και λέω το εξής. Ξέρεις κάτι, στο σίγμα, στο sig-ignore, στο sig-in, στο control-c δηλαδή, αυτό είναι το sig-in, κάνε ό,τι λέει αυτή η συνάρτηση. Τι λέει αυτή η συνάρτηση. Κάνε ένα printf. Προσέξτε, εδώ δεν χρειάζεται να περάσω παράμετρο. Η παράμετρος που παίρνει αυτόματα η συνάρτηση αυτή που βάζω εδώ, είναι ο αριθμός του σήματος. Που μπορώ να το τυπώσω. Και μπορώ να κάνω διεύθυνση από αυτόν τον αριθμό. Καταλάβατε λίγο τι λέω. Αυτή εδώ την παράμετρο, την όρισα εγώ που θέλω να την πάρει. Όχι. Αυτόματα ο signal handler παίρνει τον αριθμό του σήματος σαν παράμετρο. Και μπορώ αυτό να το χρησιμοποιήσω για να το εμφανίσω στο χρήστη. Τώρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα τι κάνει. Αλλάζει τη συμπεριφορά αυτής της εργασίας όσον αφορά αυτό το σήμα. Άρα όταν έρθει το interrupt, δεν θα τερματίσει, αλλά θα κάνει τι. Θα πάει να τρέξει με τον κώδικα. Εδώ βέβαια εξαρτάται αν βάλω exit ή όχι το τι θα γίνει. Τώρα που έχω βάλει exit εδώ, προφανώς θα τερματίσει η εργασία. Αν δεν έβαζα exit εδώ, θα συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει. Ναι. Αυτό που του σηματάει ο Signal Handler, τον αγνώρισε απευθείας, είναι λόγω του δίκτυα, ας πούμε. Ναι, είτε βάλουμε δίκτυα της συνάρτησης, είτε συνάρτησης απευθείας, είναι το ίδιο πράγμα. Και τον αγνώριζε απευθείας, δηλαδή. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να στείλω παράμετρο, ας πούμε. Ναι, αυτό το κάνει η Signal. Η Signal, επειδή έχω ορίσει το σήμα εδώ, αυτόματα έχει πάρει την παράμετρο, η function αυτή που παίρνει σαν παράμετρο εδώ μέσα. Εντάξει. Άρα στην πράξη βλέπετε δεν είναι τόσο φοβερό. Και τι κάνουμε σε αυτό το παράδειγμα, αλλάζουμε τις προγράμμα στο ίδιο. Προσέξτε το εξής όμως. Αυτό πρέπει να το κάνεις στην αρχή. Γιατί όταν πρώτο ξεκινήσει και τρέχει η διεργασία, αν το βάλετε αυτό στο τέλος, δεν έχει νόημα. Στο σημείο παράδειγμα, αν αυτό το πάρουμε και το βάλουμε στο τέλος, θα έχει μπλοκάρει αυτή η διεργασία στο while και δεν θα φτάσει ποτέ εδώ κάτω να τρέξει. Άρα γενικότερα τα signal hand, το signal hashing, συνήθως, όχι πάντα, το κάνουμε στην αρχή και ορίζουμε τη συμπεριφορά μας σε σχέση με τα σήματα τα συγκεκριμένα. Δεν θέλω εγώ να τερματίσω αυτό το σήμα, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να σβήσω κάποιο σε ένα αρχείο, θέλω να κάνω κάτι υπολογισμού. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό από την προκαθορισμένη ενέργεια. Άρα ορίζω τα signal αυτά κάπου και μπορεί κάποια στιγμή αργότερα να επαναφέρω κάτι άλλο. Να τα κάνω ignore ή να τα επαναφέρω στην αρχική κατάσταση. Είναι θέμα το τι θέλω να κάνω στο πρόγραμμά μου. Ωραία. Τώρα σε αυτό το παράδειγμα έχω αλλάξει τη συμπεριφορά στο int. Οπότε μπαίνω σε ένα while από το οποίο θεωρητικά δεν βγαίνω ποτέ και σε κάποια φάση. Εγώ θα πατήσω Ctrl-C εδώ την προλόγια. Με το που πατήσω Ctrl-C έρχεται στη διεργασία αυτή το σήμα interrupt και θα τη βρει κάπου εδώ μέσα. Ή θα είναι στο printf ή στο sleep, αναγκαστικά. Και εκεί θα σκάσει το σήμα. Όταν σκάσει το σήμα στο το interrupt εδώ μέσα, τότε φεύγει η ροή του προγράμματος από το σημείο αυτό και πηγαίνει στη συνάρτηση που έχουμε ορίσει για το σήμα αυτό. Άρα μεταβαίνουμε εδώ. Στη συνέχεια, αν εδώ δεν έχω βάλει exit, θα επανέλθει εδώ μέσα εδώ. Άρα όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω μία γραμμική ροή εκτέλεση του προγράμματος. Όταν έρχεται ένα σήμα,
έχω διαχειριστές σήματος και εκτελώ κάποιον άλλο κώδικα. Το τι θα κάνω μετά εξαρτάται τι κάνω σε εκείνο τον κώδικα. Εδώ βέβαια ενδέχεται να υπάρξει και κάποιο πρόβλημα, γιατί όταν έρθει σήμα εδώ, είμαι εδώ μέσα και σκάσει ένα δεύτερο σήμα, μπορώ να το χάσω, αλλά ας μην μπούμε ακόμα σε τέτοια τόσο βαθιά νερά. Υπάρχουν κάποιες άλλες κλίσεις, οι SIG Action, οι οποίες είναι λίγο πιο advanced, που προλαμβάνουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά σε απλές περιπτώσεις δεν έχουμε πρόβλημα με τη σήμα. Έτσι. Δεν το κάνει τόσο δύσκολο. Λοιπόν. Άρα, θα τρέξει με το πρόγραμμα. Θα εγκλωβιστεί εδώ μέσα. Θα σκάσει το σήμα εντερά. Θα πάμε εδώ, θα τερματίσει. Για να το δούμε. Εδώ σου μπορούσε να είχε πάει και ένα σήμα kill αναλόγω του εντερά που θα το προλαμβάνανε. Τώρα που βλέπετε το σήμα kill, το σήμα kill και το σήμα stop, όπως σας είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο εργαστήριο, δεν μπορούμε να τα πειράξουμε τη συμπεριφορά του. Το σήμα stop και το σήμα kill, λοιπόν, αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να τα πειράξουμε τη σύγκριση. Είναι, δεν αλλάζει ο διαχειριστής τους. Έτσι είναι για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, για να δούμε. 9, 3. Αν εγώ δεν πατήσω Ctrl C, δεν θα βγω ποτέ. Μου το επιθυμίζει κιόλας με τα print F. Πατάω Ctrl C. Και τι έγινε, ήρθα εδώ μέσα, εμφάνισε αυτό το μήνυμα και έκανε 6 στον αριθμό 2. Απλά να εμφάνισε αυτό το μήνυμα. Εντάξει. Τώρα θα μου πει κάποιος, αν δεν είχα τη σύγκρινα και κοντήσω κατώρος, τι γινόταν. Πάλι με τερμάτισε, γιατί είπε ο καθορισμένος υπεργράφος του συγκεκριμένου ζώματος να τερματίσει, αλλά δεν θα εμφάνιζε αυτό εδώ. Ας δούμε το άλλο σενάριο. Δεν βάζω εγώ 6. Τι είναι, βλέπετε, δεν τερματίζει ποτέ. Γιατί δεν τερματίζει ποτέ, γιατί εδώ δεν έχω βάλει 6. Άρα, έχετε τρέχει το πρόγραμμα, εγκλωβίζεται εδώ, λαμβάνει το σήμα, τρέχει αυτή τη γραμμή, επανέρχεται εδώ. Ξαναλαμβάνει το σήμα, πάει εδώ, επανέρχεται εδώ. Δεν θα βγει ποτέ. Καταλάβατε. Το τι θα κάνω στο διαχειριστή σήματος ορίζει το αν θα τερματίσει το πρόγραμμα ή όχι. Άρα τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα για να το σταματήσω αυτό. Εντροφή. Ωραία. Και με την πίεση εδώ μπορώ να βρω τον αριθμό του και να στείλω ένα σήμα 9. Ωραία. Τερμάτισε. Ερώτηση λίγο. Ναι. Παρακολουθώ τι σημαίνει ότι μετά την πρώτη φορά σταματάει το κοντρόλ. Ναι, και να το πει. Έχει να πει το. Πρώτη φορά που θα πατήσω το κοντρόλ. Δεν θα πατήσω το κοντρόλ. Με τι κώδικα. Απλά έχει βγάλει το ξανάκι που πάει στο έτσι. Εγώ το βλέπω σε όλους το κάνει αυτό. Είσαι στις ολάδες, εγώ είμαι σε Linux. Άρα κάτι... Σε μένα δεν το κάνει. Δεν τερματίζει. Δεν τερματίζει. Θα το δούμε. Τερματίζει με το δεύτερο. Οκ. Θα το κοιτάξω και θα σας πω. Εκεί εδώ πέρα από ό,τι είδαμε. Ξανακάνω compile. Όσο φορές και να το πατήσω, το τερματίζω.
Αυτό είναι το λογικό. Τώρα γιατί στους Solaris το κάνει με διαφορετικό τρόπο πρέπει να το δω. Σε κάνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εφόσον καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με, με τη διαχείριση των σημάτων, να δούμε τη μια άλλη ενδιαφέρουσα συνάρτηση που αφορά τα σήματα, η οποία είναι η pose. Λοιπόν, για δείτε. Εδώ σας δείχνω τη χρήση της pose. Η pose τι κάνει, όταν κληθεί σε μια διεργασία, θέτει τη διεργασία σε κατάσταση αναμονής μέχρι ότου έρθει ένα σήμα. Μην την μπερδέψετε με τη wait, η wait περιμένει να τερματίσει ένα παιδί. Pose περιμένει να έρθει ένα οποιοδήποτε σήμα. Η πραγματικότητα είναι όταν τερματίσει ένα παιδί, στέλνει ένα σήμα CHLD στον πατέρα. Και εκεί η ιστορία με σήματα γίνεται, έτσι. Υπάρχει σήμα το οποίο ενημερώνει το παιδί, τον πατέρα, ότι τερμάτισε. Η pose όμως είναι πιο γενική γιατί περιμένει ένα οποιοδήποτε σήμα να έρθει και τότε ξεμπλοκάρει η διεργασία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε το κλασικό αυτό που είδαμε πριν, απλά χρησιμοποιούμε το alarm, το σήμα, λέμε ότι αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας όσον αφορά το σήμα alarm και τρέχουμε αυτή εδώ τη συνάρτηση, η οποία είναι πριν δεν κάνει κάτι. Ωραία. Προσέξτε εδώ δεν έχω βάλει 6, άρα σημαίνει ότι όταν έρθει το σήμα αυτό και διαχειριστεί εδώ πέρα από αυτή τη συνάρτηση θα συνεχίζει να τρέξει η διεργασία κανονικά. Μέχρι ότου όμως έρθει το αλάρμ, το οποίο το έχω προγραμματίσει να έρθει μετά από 3 δευτερόλεπτα, η διεργασία είναι σε κατάσταση pause. Δηλαδή περιμένει εδώ. Με το που σκάσει ένα σήμα, τότε θα συνεχίσει. Αυτό έχει να κάνει με το πώς επικοινωνούν οι διεργασίες μεταξύ τους. Τώρα το βλέπουμε μία διεργασία με τον εαυτό της πώς γίνεται, αλλά αυτό θα το δούμε μετά, το πώς πολλές διεργασίες επικοινωνούν μεταξύ τους με σήματα. Όπως οι Ινδιάνοι επικοινωνούσαν με σήματα καπνού. Το ίδιο πράγμα είναι. Άρα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξεκινάμε, αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας στο σήμα alarm. Προγραμματίζουμε να έρθει ένα σήμα alarm μετά από 2 λεπτά. Θα μπορούσα να μην το κάνω εδώ και να πάω και να στείλω από το terminal ένα σήμα alarm σε αυτή τη διεργασία. Το ίδιο πράγμα θα γινόταν. Εντάξει. Απλά για λόγους ευκολίας το έχω βάλει να έρθει από τη μία διεργασία. Τυπώνω ένα μηνυματάκι και μετά μπλοκάρω. Μέχρι ότου έρθει ένα σήμα. Με το που έρθει ένα οποιοδήποτε σήμα, εκτελείται ο διαχειριστής σήματος. Αν έχω διαχειριστή σήματος, θα δούμε δύο παραδείγματα εδώ πέρα. Και τερματίζει, εκτελεί το κώδικα και τερματίζει το πρόγραμμα. Για να το δούμε. Μια τέσσερα. Εδώ τι μας λέει, περιμένω για ένα σήμα. Είχε μπλοκάρει στην pose, με το που ήρθε το alarm, τότε τερμάτισε. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο σενάριο. Ας μεγαλώσουμε το χρόνο εδώ. Να βάλουμε, να βάλουμε. Βάλε. Τώρα δεν περιμένει για περισσότερο χρόνο, αλλά εγώ μπορώ να βρω τον αριθμό της διεργασίας και να στείλω σήμα 15, αν προλάβω, η διεργασία είναι 118. Τι έγινε τώρα εδώ. Ήταν σε κατάσταση αναμονής μέχρι να της έρθει ένα σήμα. Με το που της είναι το σήμα SIG TERP που έστειλε εδώ με το KILL, είναι το default σήμα που στέλνει KILL.
Προφανώς δεν πήγαινε εκτελέσει αυτή τον κώδικα εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε διαχειριστεί για το σήμα SIGTEL. Ξεμπλόκαρε από την POSE, αλλά τερμάτισε γιατί η προκαθορισμένη ενέργεια του σήματος 15 είναι να τερματίσει την εργασία. Αν είχα βάλει διαχειριστή και για το σήμα 15, τότε θα εκτελούσε τη συνάρτηση του διαχειριστή. Δηλαδή δεν συνέχισε μετά να εκτελέσει από τον κώδικα, γιατί η default action του σήματος SIGTEL είναι να τερματίσει. Τι σημαίνει τερματίζει? Στο σημείο που ήταν η ροή εκτέλεση του προγράμματος, δηλαδή εδώ, τερματίζει τη διεργασία. Εντάξει. Γενικά, αυτά τα πειραματάκια που κάνουμε εδώ έχει ενδιαφέρον να το δοκιμάσετε και εσείς μόνοι σας, βάζοντας διαφορετικά πράγματα, να δείτε τι γίνεται στο πρόγραμμα. Έτσι, έχουμε μια καλύτερη κατανόηση το πώς δουλεύει, πώς δουλεύουν όλες αυτές οι κλίσεις, έτσι. Και να πάμε τώρα να δούμε πώς στέλνω από μία διεργασία σήμα σε μια άλλη. Όταν είμαι στο τέρμινο εδώ πέρα, τι κάνω? Θέλω να στείλω σήμα σε μία διεργασία. Τι χρειάζομαι? Δεν θέλω δύο πράγματα. Σε ποια διεργασία θέλω να στείλω ποιο σήμα? Εντάξει, βλέπω την key, τον αριθμό του σήματος, για παράδειγμα 9, και μετά τον αριθμό της διεργασίας. Βάζω ένα νούμερο. Το ίδιο πράγμα το χρησιμοποιώ και όταν θέλω να στείλω από τον κώδικα ενός προγράμματος σε C, σήμα σε μια άλλη διεργασία. Θέλω τον αριθμό του σήματος και τον αριθμό της διεργασίας. Και η κλίση λέγεται kill, όπως και εδώ. Ωραία. Κάπου εδώ έχω τον ορισμό της. Εδώ πάνε ανάποδα τα ορισμότα, ο αριθμός διεργασίας πρώτα και ο αριθμός του σήματος μετά και στέλνει σήμα η διεργασία η οποία καλύπτει εκεί στη διεργασία της οποίας έχουμε ορίσει τον αριθμό. Ποια είναι η αποστέλουσα διεργασία, ποια στέλνει το σήμα? Άμα δούμε στον κώδικα μιας διεργασίας τη λέξη key, ποια η διεργασία είναι αυτή που στέλνει το σήμα? Γιατί έχουμε δύο πράγματα, μια διεργασία που στέλνει το σήμα και μια διεργασία που λαμβάνει το σήμα. Αυτή που θα το λάβει είναι αυτή που έχουμε ορίσει μέσα στην key. Αυτή που το στέλνει ποια είναι? Αυτή που καλεί την key. Το αν θα το παραλάβει επιτυχώς η διεργασία που στέλνει το σήμα εξαρτάται και από τα δικαιώματα, έτσι. Δεν μπορούμε εμείς να στείλουμε σε οποιαδήποτε διεργασία σήμα. Πρέπει να είμαστε owner της διεργασίας. Ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μας το έχουν επιτρέψει. Άρα δεν μπορώ εγώ να στείλω σε αλλού διεργασίες χρησιμοποιώντας αυτή τη λύση. Δηλαδή, αυτό από το τέρμινο βλέπατε ότι δεν μπορούσατε να το κάνετε, μας έγραφε not owner. Αν θυμάστε, αν πηγαίνετε να στείλετε σήμα, αν θέλετε να δοκιμάσετε το κιόλας, θα το ξαναθυμηθείτε. Αν θέλετε να στείλετε στη δικιά μου διεργασία αυτή εδώ, σήμα kill, σήμα 9 ας πούμε, τι σας βγάζει? Not owner. Σημαίνει ότι δεν έχετε δικαίωμα να στείλετε εσείς στη δικιά μου διεργασία, όπως και εγώ δεν έχω δικαίωμα να στείλω σήματα στη δικιά μου διεργασία. Ωραία. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν και εδώ, όταν το προγραμματίζουμε σε C αυτό το πρόγραμμα. Ωραία. Άρα μην τα ξεχνάτε αυτά. Ας δούμε λοιπόν και ένα τέτοιο παραδειγματάκι τώρα με την kill. Ωραία. Το συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε μια διεργασία η οποία δημιουργεί δύο παιδιά. Κάνει το εξής, σε κάθε ένα από αυτά του λέει κάθε ένα δευτερόλεπτο να τυπώνει ένα μήνυμα ότι τρέχει. Εγώ τώρα τρέχω και μετά πανεθώ το ξανά το ίδιο. Στο ένα παιδί και στο άλλο παιδί. Και η αρχική διεργασία στέλνει αυτές τις δύο διεργασίες σήμα. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύει αυτό. Προσέξτε λίγο το πρόγραμμα γιατί θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις λίγο να δούμε αν έχουμε κατανοήσει ακριβώς τι γίνεται. Καλούμε τη default στην αρχή. Αυτή επιστρέφει σε μια μεταβλητή που λέγεται PID1. Ελέγχουμε αν τρέχει τη default. Από τη στιγμή που έχουμε τη default εδώ και πέτυχε, έχουμε δύο προγράμματα. Σωστά. Αυτό είναι το κώδικα, τον επιλύει το παιδί το οποίο μόλις φτιάξαμε. Γιατί μόνο σε αυτόν η τιμή αυτή τη μεταβλητή είναι 0. Και τι κάνει αυτό το παιδί? Μπαίνει σε ένα loop και τυπώνει ένα μήνυμα και κοιμάται για ένα δευτερόλεπτο. Άρα κάθε ένα δευτερόλεπτο εμφανίζει ένα μήνυμα. Ωραία. Ερώτηση τώρα να σας κάνω, πρώτη. Αυτή εδώ η γραμμή 19,
πόσες φορές θα εκτελεστεί. Μία, δύο, τρεις, καμία. Τι λέτε. Μία, γιατί μία. Εδώ έχουμε την πρώτη φόρκ. Ούτως ή άλλως από εδώ και κάτω θα έχουμε δύο εκτελέσεις, δύο διεργασίες. Ωραία. Σε αυτό θα μπει μόνο μία διεργασία γιατί έχουμε έλεγχο εδώ. Αυτή εδώ η φόρκ δεν είναι σε κάποιον έλεγχο. Άρα θα χρειαστεί δύο διεργασίες. Σωστά. Σωστά ή λάθος. Θεωρητικά θα χρειαστεί από τις δύο διεργασίες. Πρακτικά θα χρειαστεί από τις δύο διεργασίες. Γιατί δεν είναι λίγο το κώδικα. Πρέπει να σκέφτεστε πολύπλευρα πλέον, γιατί τα προγράμματά μας δεν είναι απλά, δεν έχουν μια απλή ροή. Είναι πιο πολύπλευρα. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε, έχουμε βάλει μια καινούργια διάσταση στο μυαλό μας όσον αφορά το προγραμματισμό. Έχουμε να σκεφτούμε περισσότερα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Πάμε εδώ. Τι κάνει το πρώτο παιδί. Έχει εγκλωβιστεί σε μια while. Θα βγει ποτέ από εδώ μέσα. Όχι. Γι' αυτό δεν θα μπορέσει να φτάσει εδώ να εκτελεστεί φόρη. Αν δεν είχαμε το while του και έβγαινε το παιδί από εδώ μέσα κάποτε, θα συνέχιζε να εκτελούσε αυτή τη φόρκα. Εντάξει, άρα θεωρητικά ναι, νικλούν δύο διεργασίες, αλλά πρακτικά μόνο μία γιατί αυτή δεν θα βγει ποτέ από εδώ μέσα. Έτσι. Στη συνέχεια λοιπόν, εφόσον έχουμε καλέσει και μία δεύτερη φόρκα, έχουμε ακόμα μία διεργασία. Νομίζω ότι πρέπει να σου το κάνω σημαντικά αυτό. Το γράφουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάμε στην αρχή και έχουμε την αρχική διεργασία. Ωραία. Σε κάποια φάση καλούμε την πρώτη φόρκ. Άρα, η πρώτη συνεχίζει και έχουμε μια καινούργια. Σε κάποια φάση η αρχική διεργασία ξανακαλεί και ένα δεύτερο φόρκ. Άρα, από ένα σημείο και μετά, έχουμε τρεις διεργασίες που εκτελούνται. Ωραία. Αυτή είναι η αρχική, η main που ξεκίνησε. Εδώ είναι το πρώτο fork που έκανε. Εδώ είναι το δεύτερο fork που έκανε. Άρα πλέον έχουμε τρεις διεργασίες. Ωραία. Τι έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε εγκλωβίσει το πρώτο παιδί σε ένα while loop, το οποίο δεν βγαίνει ποτέ. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο δεύτερο παιδί. Η μόνη διεργασία που πραγματικά μπορεί να συνεχίσει να επιλύει κώδικα είναι μόνο η αρχική. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Αν παρατηρήσετε, ο κώδικας του δεύτερου παιδιού εδώ πέρα είναι αυτός εδώ. Εμφανίζει ένα μήνυμα κάθε ένα δευτερόλεπτο. Το ίδιο πράγμα με πριν. Με το έκανε και το πρώτο παιδί. Άρα αυτό είναι τον κώδικα, ο οποίος είναι εκτός ελέγχων. Μόνο η αρχική διεργασία θα μπορέσει να πάει να εκτελέσει. Άρα δύο έχουν εγκλωβιστεί σε while. Εντάξει. Και τι κάνει τώρα η αρχική διεργασία. Κάνει sleep για 2 δευτερόλεπτα. Στα 2 δευτερόλεπτα που κάνει sleep η αρχική διεργασία, το ένα παιδί και το δεύτερο παιδί θα προλάβουν να εμφανίσουν από μία φορά το μήνυμά του. Γιατί η αρχική κάνει sleep τη τελείω. Όλες και οι τρεις ανταγωνίζονται τη CPU. Αλλά σε χρόνο 2 δευτερολέπτων θα προλάβουν, γιατί έχουμε αρκετά γρήγορο επεξεργαστή, να εμφανίσουν μήνυμα και οι δύο διεργασίες. Άρα θα πει πρόσωπο ένα σαλάρι, πρόσωπο δύο. Με ποια σειρά δεν το ξέρω. Δύο φορές. Στη συνέχεια, ο πατέρας, γιατί αυτός εκτελεί τον κώδικα, στέλνει σήμα στο πρώτο παιδί, είναι αυτό που του επέστρεψε η πρώτη fork, το σήμα stop. Άρα το πρώτο παιδί το κάνει stop. Ωραία. Και κοιμάται για 5 δευτερόλεπτα. Άρα θα δούμε ότι μετά από αυτό το χρόνο θα εξαφανιστούν τα μηνύματα από το πρώτο παιδί. Δεν θα εμφανίζει αυτό. Έχει γίνει stop η διεργασία. Στη συνέχεια, στέλνει σήμα continue στο πρώτο παιδί. Άρα θα δούμε να ξαναεμφανίζονται μηνύματα από αυτό εδώ. Και στο τέλος στέλνει σήμα interrupt και στα δύο και τα σκοτώνει. Εντάξει. Έχουμε παράλληλα δηλαδή. Ναι, έχουμε παράλληλα. Λοιπόν, κάνουμε compile.
παρατηρήστε λίγο. Πρώτο δευτερόλεπτο, δεύτερο δευτερόλεπτο. Μετά εξαφανίζονται τα μηνύματα από την εργασία 1. Τρέχει μόνο, φαίνεται να τρέχει μόνο οι δύο. Και μετά ξαναεμφανίζονται γιατί την κάνουμε continue. Το καταλάβαμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας fork, φτιάχνουμε πολλές εργασίες και χρησιμοποιώντας την kill, συνεννοούμαστε με αυτές τις εργασίες για να γίνονται διάφορα πράγματα. Προφανώς δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος με τον οποίο συνεννοούμαστε, αλλά είναι ένας τρόπος συνεννόησης. Όταν θέλω να στείλω δεδομένα, δεν μου αρκεί, δεν μου αρκούν τα σήματα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να στείλω δεδομένα από μία εργασία στην άλλη. Αυτό γίνεται με pipes. Λοιπόν, θα δούμε την επόμενη φορά. Ναι. Σε κάποια φάση η διεργασία 1 μαζί με τις 2 ναι. τρέχουν παρέα και ανταγωνίζονται μία την άλλη. Και οι τρεις διεργασίες τρέχουν ταυτόχρονα. Όχι. Υπάρχει κάποιος mutex που καθορίζει ποιο θα τυπώσει την οθόνη. Όχι. Πώς δεν κολλάνε, ας πούμε, τα γράμματα. Mutex θα δούμε μετά όταν μιλήσουμε για νήματα. Αλλιώς, γενικότερα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά. Το πώς θα εμφανιστούν. Αυτό έχει να κάνει με το buffering. Σας είχαν φέρει κάτι στο προηγούμενο εργαστήριο. Επειδή έχω εδώ new line, εξασφαλίζω ότι θα εμφανιστεί το μήνυμα από την κάθε διεργασία. Αν αυτά. Για να δοκιμάσουμε λίγο το εξής. Κάνω ένα κατεύθυνση σε αρχείο. Ωραία. Περιμένω να ολοκληρωθούν οι τρεις διεργασίες και θα πάω να δω τι έχει στο αρχείο μέσα. Θα δούμε αν έχει διαφορά. Τι έχει μέσα το αρχείο, τίποτα. Ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο. Το πρέπει να το δούμε γιατί, για ποιο λόγο συνέβη. Για να το ξανατρέξουμε. Όχι, δεν θέλω να κάνει πέντε. Θέλω να δούμε ότι αν υπάρχει το αρχείο, να το διαγράψει και να τα ξαναβάλει την αρχή. Βλέπετε, έχει 0 bytes αυτό μέσα. Άρα δεν έχει τίποτα. Πρέπει να το δούμε και αυτό για ποιο λόγο συνέβη. Άρα αυτό που θέλω να δείτε βασικά είναι ότι αν δείχνουμε τα δεδομένα στην οθόνη, στο terminal, είναι άλλη συμπεριφορά με το buffering και αν τα στέλνουμε σε αρχείο, εφαρμόζονται άλλοι κανόνες. Το αρχείο είναι fully buffered, η οθόνη είναι line buffered. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν διαφορές. Τώρα γιατί εδώ δεν εμφάνισε τίποτα, πρέπει να το ψάξουμε για να σας πω. Θα το κοιτάξω την επόμενη φορά. Εντάξει, οπότε μη σας φανεί τόσο περίεργο όταν βλέπετε τέτοιες περίεργες συμπεριφορές. Με λίγο ψάξιμο εξηγείτε, ναι. Μπορέσαμε και σταματήσαμε το πρώτο παιδί επειδή βάλαμε τη sleep. Μπορέσαμε και σταματήσαμε το πρώτο παιδί, όχι επειδή βάλαμε το sleep. Επειδή στείλαμε στήμα stop. Δηλαδή οι τρεις εργασίες τρέχαν ταυτόχρονα. Να το δείξω πάλι στη διάγραμμα. Οι τρεις εργασίες τρέχουν ταυτόχρονα. Απλά ο πατέρας σε ένα σημείο έστειλε στο πρώτο παιδί. Σε αυτό εδώ. Σήμα stop. Άρα αυτή η διεργασία σταμάτησε να τελειώσει. Δηλαδή ήταν σε κατάσταση sleep, σε κατάσταση stop μάλλον. Άρα δεν ήταν, δεν ανταγωνιζόταν να πάρει χρόνο στο CPU, δεν έπρεπε να κάνει κάτι τότε, ήταν σταματημένη. Είναι όπως κάνουμε stop με το control z. Δεν κάνουμε stop μια διεργασία. Από τη στιγμή που την κάνουμε stop, δεν τρέχει. Είναι μπλοκαρισμένη. Ωραία. Και κάποια στιγμή στείλαμε σήμα continue. Όταν στείλαμε σήμα continue, συνέχισε αυτή την εκτελή το loop. Καθυστέρησε τον πατέρα. Ναι, η λογική του sleep που βάλαμε είναι ότι καθυστερούμε τον πατέρα για να, για να προλάβουμε να δούμε τα μηνύματα από τα παιδιά. Γι' αυτό τα πόρτα δεν θέλω να προλάβουμε. Ακριβώς. Αν εδώ δεν βάλω sleep και εφαρμόσω όλες τις skill, δεν θα προλάβω να δω τίποτα. Γιατί αυτές εδώ κάνουν sleep ένα δευτερόλεπτο, πάνε να εμφανίσουν κάτι, αυτές θα έχει προλάβει να τρέξει όλα αυτά, θα τα έχει σκοτώσει και εμείς δεν θα δούμε τίποτα. Εντάξει. Μην φύγετε ακόμα, πάμε παρουσίες. Ναι. Μισό λεπτό να πάρω παρουσίες. Είναι κάποιοι που έχετε μπει σε Linux. Εγώ έχω μπει και στα δύο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται στα δύο. Λοιπόν, ερώτηση, για πείτε. Να μου δείξει λίγο ξανά το κώδικα. Ναι. Όταν κάνουμε fork, ξανατέχει μία ίδια τέτοιο stick, δηλαδή. Βασικά δεν είναι σκύλο, αυτό είναι φυσικό. Ναι, οπότε. Όταν κάνω fork, ό,τι ακολουθεί το fork δηλαδή δύο φορές. Όταν κάνω fork, ό,τι ακολουθεί το fork δηλαδή δύο φορές. Συν μία από πάνω. Δηλαδή αν βάλω. Δεν ξέρω αν σου το είχα δείξει το προηγούμενο αυτό το σενάριο. Για δείτε λίγο.
Έχω μία fork. Από κάτω έχω μία δεύτερη. Το είχαμε δει αυτό το σενάριο. Και από κάτω μία τρίτη. Τι γίνεται, πόσες φορές εκτελείται. Πόσες διεργασίες έχουμε μάλλον. Για σκεφτείτε λίγο. Έχω τρεις φόρκες σε σειρά. Δεν έχω ούτε ελέγχους ούτε τίποτα. Πόσες διεργασίες έχω φτιάξει. Το φτάνει που πριν. Το στήριο δικό σύστημα. Η 8 διεργασίες. Λοιπόν, για δείτε λίγο. Ας το κάνουμε με γραμμούλες για να το καταλάβουμε καλύτερα. Πριν την πρώτη φόρκ, έχω μια διεργασία. Ωραία. Στην πρώτη φόρκ, στην πρώτη φόρκ έχω δύο διεργασίες. Σωστά. Αυτή τη φόρκ θα τελειώσουν και οι δύο διεργασίες. Άρα, συνεχίζει αυτή η δημιουργία ένα παιδί. Συνεχίζει αυτή η δημιουργία ένα παιδί. Σωστά. Την άλλη φόρκ, πώς θα την εκτελέσουν, Μπομπερός. Πώς διεργασίες έχω. Αν θέλετε να θυμάστε, είναι 2 εις την τρίτη. Αν βάλω 4, 2 στην τετάρτη. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε τι γίνεται. Χαμός γίνεται με τις διεργασίες. Αν πάρω ένα γουάλι και κάνω φόρκ, τι θα γίνει. Φόρκ bomb λέγεται αυτή η διεργασία. Μπορεί και να κρασέρεις το σύστημα. Όμως, υπάρχει μια παράμετρος στο kernel. Που μας δίνει το μέγιστο πλήθος των διεργασιών που μπορούμε να φτιάξουμε. User limits έγινε. Αυτό είναι το όνομά του. Άρα θα φτάσω σε ένα συγκεκριμένο αριθμό και μετά δεν θα μπορώ να φτιάξω άλλες. Βέβαια, το σύστημα μέχρι τότε μπορεί να αρχίσει να κολλάει λίγο, ειδικά μόνο είμαστε πολλοί χρήστες. Αυτό να αλλάζει μάλλον. Ναι, μπορεί να αλλάξει ο διαχειριστής του. Έχετε Linux στο σπίτι σας. Φτιάξτε ένα fork bomb να δείτε τι γίνεται. Φτιάξτε ένα while και βάλτε μέσα fork. Και αφήστε το. Το πολύ πλέον κάνετε ανεστάρτητα. Μην κάνετε κάτι άλλο σημαντικό και το κάνετε αυτό. Έτσι, να μην χάσετε τίποτα. Γιατί δεν ξέρω, το εξάρτητο το αποσύστημα σύστημα μπορεί να έχει κάποιες μικρές διαφορές στο πώς το διαχειρίζω. Αλλά δοκιμάστε το από περιέργεια και πείτε μου τι σας έχει βγάλει. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Να θυμίσω το εξής. Την άσκηση που σας έχω βάλει δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προτείνω να το κάνετε γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε λίγο καλύτερα. Τη Ford και την Exec, ναι. Θα μπορούσαμε να σου πούμε αντί για εντολές χρήσης να βάλουμε ένα δικό μας πρόγραμμα. Μπορούσαμε να βάλουμε. Πολλά δικά μας πρόγραμμα. Ναι, ότι πολλά ταυτόχρονα, ένα δεν μπορούσε να βάλει. Θα μπορούσε να βάλει, τι κάνει εδώ στην Exec. Πάει να βρει ένα εκτελέσιμο αρχείο. Αν αυτό το αρχείο δεν είναι C αρχείο το οποίο το έχει κάνει compile και είναι shell script, προσπαθεί να το εκτελέσει με τον /bin/sh. Ωραία. Και γενικότερα, αν το ψάξετε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορούμε να εκτελέσουμε και Python, μπορούμε να εκτελέσουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Δεν έχουμε δύο προγράμματα παράλληλα ή δύσκολα. Παράλληλα με μια fork. Πολύ τρόπο. Αλλά θα μάθουμε αργότερα, επόμενο με το επόμενο εργαστήριο, πώς μπορούμε να κάνουμε αντί για fork νέα διεργασία να φτιάχνουμε πολλά νήματα στην ίδια διεργασία. Αλλά εκεί έχει νόημα να κάνουμε πολλαπλά τον ίδιο κώδικα. Θέλω να κάνω διαφορετικό κώδικα, προτιμούμε τη φόρκα. Θέλω να κάνω τον ίδιο κώδικα πολλές φορές, π.χ. web server, νήματα. Εντάξει, εξαρτάται από τι θέλω να κάνω. Άρα, μην παραμελήσετε. Διαβάστε τις σημειώσεις του εργαστηρίου 8 και του 9 και κάντε την άσκηση. Δοκιμάστε να κάνετε διάφορα σενάρια και σημειώστε αν δεν καταλαβαίνετε κάτι για ποιο λόγο συμβαίνει. Για να το λύσουμε. Εντάξει, μην τα αφήνετε. Γιατί μετά που θα έρθει η ώρα να κάνει τη δεύτερη εργασία, θα είναι βουνό να τα δείτε όλα αυτά μαζί. Αν δεν τα κάνετε λίγα-λίγα. Εντάξει.